Θέλω να πάμε λίγο αμιγώς σε πολιτικό πεδίο. Εν ώψη του συνεδρίου σας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη. Mm-hmm. Δίνατε και παλαιότερα. Αλλά είναι η συγκυρία τέτοια που θέλω να σας θέσω το εξής. Πολλοί ερμηνεύουν αυτή την έμφαση που δίνετε ως μια προσπάθεια να ανακόψετε τη διαφαινόμενη τάση ανόδου του κινήματος αλλαγής και στην Κρήτη. Το κίνημα αλλαγής το οποίο πλέον έχει στο τιμόνι του ένα κριτικό. Κοιτάξτε, αυτή είναι τώρα μια, θα έλεγα εγώ, επιδερμική, επιτρέψτε μου όσων την κάνουν, εσείς καλά κάνετε και το μεταφέρετε, ερμηνεία, γιατί για μας η Κρήτη δεν είναι, ξέρετε, ένα θέμα πρόσκαιρης προσέγγισης. Για μας η Κρήτη δεν είναι στο επίκεντρο εν ώψη του δικού μας συνεδρίου, παραδείγματος χάρη, ή θα σας έλεγα ακόμη και της αντιπολιτευτικής μας τακτικής απέναντι στην δημοκρατία. Για μας η Κρήτη είναι στο επίκεντρο των προγραμματικών μας προβλέψεων και επεξεργασιών που κάνουμε εν ώψη της προοδευτικής κυβέρνησης που θέλουμε και θα επιδιώξουμε να υπάρξει στον τόπο μετά τις εκλογές με πλέον λογική. Θα σας έλεγα δε, γιατί το συνδέσατε και με τον κύριο Ανδρουλάκη και το κίνημα αλλαγής, ότι εμείς περιλαμβάνουμε εντός της προοδευτικής κυβέρνησης, αν ο κύριος Ανδρουλάκης και το κίνημα αλλαγής το αποφασίσουν αυτό, το σχηματισμό αυτής της προοδευτικής κυβέρνησης που στο δικό μας το μυαλό και στους δικούς μας σχεδιασμούς έχει σε περίοπτη θέση την Κρήτη, τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προοπτικές που πρέπει να έχει. Θα το βλέπατε δηλαδή θετικά σε επίπεδο συνεργασιών, επειδή έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα. Βεβαίως, και το έχουμε πει διάλογο καθαρά και για το κίνημα αλλαγής ισχύει αυτό, αλλά βεβαίως και για τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης της αριστεράς, όπως είναι το ΜέΡΑ25 και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Mm. Επίσης, λοιπόν, έχουμε μια πολύ καθαρή θέση. Λέμε ότι πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση, πρέπει να γίνουν εκλογές το συντομότερο. Ζητούμε από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμπράξουν στο αίτημά μας για την ανάγκη να πραγματοποιηθούν το συντομότερο εκλογές. Όσο δε δεν λένε και οι ίδιοι και τα άλλα κόμματα το ναι στις πρόορες εκλογές, στην πραγματικότητα φοβάμαι ότι είναι σαν να λένε να συνεχιστεί να κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά βλέπουμε ότι όσο συνεχίζει να κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο για τον ελληνικό λαό και για τον κρητικό λαό.